Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου φοβάμαι τις ώρες σου μόνο να πει. Τα αγαπημένα μας. Σε συνάντησα στην πλάι. Ετοιμαζόμαστε για το Voice. Καλά, εννοείται την Κυριακή, όλοι Voice. Παιδιά, μπορώ να κάνω άδεια, να κουράστηκα. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι. Αυτό το σπίτι, πραγματάκια σε διαφορετικά σημεία της χώρας μας. Και εμείς, κάνουμε εμείς. Όταν εκτίθεται να κάνουμε εμένα προσωπικά. Πολύ όμορφο αυτό. Και εγώ παιδί και με αυτά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Πραγματικά με πολύ ωραία έτσι, σχόλια τα οποία έχει να κάνει με τα κιλά τη εγκυμοσύνη. Πώς θα χάνουμε τα κιλά μετά την εγκυμοσύνη. Αυτό το fashion κορίτσι κόλλεση βεβαίως. Στο δωμάτιο ομορφιά συναντιόμαστε. Που έχουν καμπί. Που είναι πολύ σημαντικό για. Ζούσι. Κατάω σ' αγωνία. Θα κολλήσουμε μαχαίρια σήμερα. Είναι ότι δεν πρέπει να φάει ο μάλλον απλά. Βεβαίως απολαυστική για μικρούς και μεγάλους. Από την Γιάννουλη Λάρισα και έπιαζαν πινέλα και πραγματικά έδωσαν χρώμα στην καθημερινασία και η Μαρούλα, λοιπόν. Και η Μαρούλα. Ενότητά σας. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό, πείτε μας λίγο πώς προέκυψε η πρωτοβουλία αυτή και τι ακριβώς κάνατε. Λοιπόν, πρωτοβουλίες και η οικονομική... Ακούω τώρα που τα μαθαίνω. Είναι ένας καλός τρόπος για το παιδί. Τρομερός, πράγμα. Πάντοτε. Κάντο εικόνα ότι μπαίνει το παιδί. Πραγματικά συγχαρητήρια. Το πιάτο. Τέλεια. Λοιπόν... Πάει ο Βασίλης. Δεν τον έχουμε υπολογίσει. Μην λες για τον Βασίλη τέτοιο. Πάμε όμως στο πρώτο σώμα. Όχι, πάρα πολύ. Καταρχήν, σίγουρα έχεις άδεια. Χρειάζεται λίγο φροντίδα το σώμα. Όχι, πραγματικά. Κάνεις μου έτσι. Πρόσεξε τώρα. Το πρώτο, ναι, θα μου επιτρέψει. Ναι, ναι, κοίταξε τώρα. Φαντάσου να έχεις μια κυρία ή και ένα κύριο να σου κάτσε λάθος σκεύος. Δηλαδή, θες να σκεφτεί. Για μένα ένας λόγος. Εμείς δεν δουλευόμαστε. Όχι, γλώσσα, δουλεύουμε απλά μαζί. Γλώσσα λανθάνουσα. Τα... Δεν χρειάζεται. Και το λέει συνέχεια και σαν. Καλό μεσημέρι. Ένας άνθρωπος, πολύ σοβαρός, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα. Καλό μεσημέρι στην παρέα. Ο Παναγιώτης, να ξέρουμε, στηρίζει την τοπική λύση. Για το γερμανικό reality, αν παρατηρήσουμε πίσω του, γίνονται τα γυρίσματα για την πρεμιέρα, Παναγιώτη. Ναι, η Νάξος σήμερα υποδέχεται την πρεμιέρα του γυρισμάτου του γερμανικού reality The Biggest Loser. Ο Λοβέκ ξεκίνησε με 208 κιλά και τελείωσε το παιχνίδι του στην άξιο με 104. Μια πολύ μεγάλη... 100 απώλεια. Το λάδι ακούμε πάντα δύσκολη και είναι. Η Νάξος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο αμερικάνικο reality το οποίο γυρίστηκε πριν από 3-4 χρόνια με celebrities αμερικάνους, ενώ πρόπερση γυρίστηκε το Bashir the Valentine. Μάλιστα. Ένα αγγλικό θεώρη την παρέα και σε όλους τους τηλεθεατές. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και είναι ωραίο πάντως, γιατί πέρα από το ότι επιλέγονται νησιά όπως η Νάξος, η Κρήτη, αλλά και άλλα σημεία της Ελλάδας, επιλέγονται τόσο για να πραγματοποιηθούν project όπως reality, όπως διοργανώσεις, κάθε είδους, αλλά με τις εξελίξεις και με όλες τις πτυχές. Πάμε να δούμε τι συνέβη στο χθεσινό επεισόδιο. Ναι. Από όλα έχει το σπίτι αυτό. Από όλα. Και από τρίχωση κυρίως. Συγκινήθηκα πολύ. Τεράστια δύναμη ψυχής. Με τον Βλαδίμηρο. Να ακούσετε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κάτε. Βέβαια, έχουμε 8 λέξεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις έχουμε. Μόνο όμως πιο πριν, μα έγινε το mix and match, έτσι ακριβώς. Μόνο mix and match δεν είχαμε χθες. Δηλαδή μου άναψα. Ένας έντονος διαπληκτισμός, μαντέψτε. Με την Ευρυδίκη. Λίγο χάπατο που λέμε κι εμείς. Ή όταν πας με τζαμπουκά. Ματσά. Όχι, απλά είμαστε και. Παιδιά, εγώ είμαι υπέρ όπως και στη ζωή, όπως και στο Meister Rocks, να διεκδικείς πάντα με ωραίο τρόπο, πάντα να σέβεσαι και τους άλλους. Είμαι υπέρ στο να μιλάς, στο να διεκδικείς, στο να το είσαι καλό. Κάπου παρεξηγείτε λίγο. Βέβαια. Πώς το λέει, πώς το λέει. Όταν συνεχίζει το καυγά που είδαμε τις προάλλες με την. Τι χιούμορ. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος να τον ακούω. Δεν έχει κατηγορηθεί. Πέρα, καλησπέρα. Στο δωμάτιο ομορφιάς είμαστε. Πάντα πρέπει να νιώθουμε έτσι, γιατί κάθε γενιά πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να αισθανόμαστε όμορφα με το σώμα στη μόδα και σίγουρα μπορούμε να. Κλισέ, που απλά το λέμε για να το πούμε. Αυτό νομίζω είναι υπέροχο. Είναι μέχρι το γόνατο, είναι πολύ chic. Δεν είναι sexy, είναι το σώσο. Αναδείχνουμε με ένα κοντό μπλουζάκι από πάνω. Επίσης, να φορέσουμε κάτι αντίστοιχο σε πάνω που είναι πάρα πολύ θηλυκό το κόψιμό του. Κάτι τέτοιο για. Άλλη επιλογή. Το κλασικό που όλες έχουμε στη δουλάπα μας. Παντελόνι. Πού ακριβώς φτάνει. Το σακάκι. Να, ότι καλό είναι ό,τι και να δούμε στην κρεμάστρα, να το δοκιμάσουμε πάνω μας. Πώς για να δούμε τι μας ταιριάζει.
και γι' αυτό πάντα είναι έτοιμο. Εδώ, και το σακάκι. Έτσι. Κοίτα πόσο ωραία σιλουέτα κάνει. Είναι λίγο μικρότερες βέβαια, όχι τόσο έντονη. Είναι φαρδιά μπλούζα. Είναι μια γόβα όπως εσύ. Όγκο, απλά έχει μια τσαχπινιά. Πάρα διαφορετικά. Διαφορετικά κοσμήματα ή άλλα παπούτσια και πάλι ένα πασπαρτού κομμάτι που μας βολεύει στην καθημερινότητά μας. Και βέβαια το μήκος, για να αισθανόμαστε πού πέφτει, μέχρι πού. Ήθος κιόλας αυτός ο οποίος μόλις σε αφήνει πολύ ψηλές, όπως οι περισσότερες από εμένα. Εγώ νομίζω ότι όπως τα αρώματα τα έχω, για να φαινόμαστε ψηλές, καρδιά γραμμή πολύ, αν φλάρουμε λίγο σωστό, δηλαδή. Σωστό, να μας τα λες όλα αυτή την επιλογή. Τι άλλο μας έχεις φέρει να μας προτείνεις. Λοιπόν, επίσης δεν είναι αυτό για παράδειγμα. Αυτό είναι σε κλειδί. Μας βολεύει από το πρωί στο βράδυ, το φοράμε με πουκάμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και για μια πιο juicy κυρία να το φορέσει και να το δοκιμάσει, να το τολμήσει. Με τι από πάνω. Κυρία με πιο μεγάλο στήθος μπορεί να το φορέσει άνετα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τάση καλά κρατεί. Και είναι ωραίο γιατί είναι για όλες τις ώρες της ημέρας και αντιστοίχως το αδείξουμε, Χριστιάνα μου. Λοιπόν, στην λογική του να μην κρύψουμε τις καμπύλες μας και να μην τις καμουφλάρουμε, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ. Είναι το ύφασμά του ελαστινόπορο χειμώνατο. Είναι πολύ κομψόσημη, κυρία. Και είναι το μαύρο είναι. Σίγουρα μας αδυνατίζει και μας δίνει. Χριστιάνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Θα ανανεώσουμε. Και έρχομαι. Γιατί από τη μία απόλαυση, τη μία χαρά πάω στην άλλη, η οποία δεν γνωρίζει φίλο, δεν γνωρίζει ηλικία, δεν γνωρίζει. Χρειάζεται εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, θέλω βοήθεια. Ό,τι χρειάζεσαι. Έλα εδώ. Επιστρέψαμε στο σημείο και ζητήματα που απασχολούν και άντρες. Ζητήσουμε για που δεν γνωρίζει φίλο τελικά. Νομίζω το δώρο όμως και βεβαίως και προληπτικά για κάποιες περιπτώσεις που θέλουν να ενισχύσουν. Κρατάει να φουντίζεται σήμερα. Προλαβαίνετε.